Γεια σας. Θα ήθελα για αρχή να ευχαριστήσω την Έφη για την αναφορά που μου έκανε στην ομιλία της. Την εκτιμώ πάρα πολύ, όπως και σε θαυμάζω και σαν γυναίκα πολιτικό και σαν μητέρα για αυτό το οποίο κάνεις. Και κάποια στιγμή οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θα καταλάβουν ότι είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος επειδή οι ψυχές αυτού του τόπου δικαιούνται την ευκαιρία να παλέψουν τους μηχανισμούς των συμφερόντων και να κερδίσουν. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά το άτομο αυτό να προέρχεται από την αριστερά. Διότι ο μόνος τρόπος να γίνουμε από πλουτοκρατία δημοκρατία είναι με τη μη αναστρέψιμη λαϊκή ετιμιγορία. Τη φωνή του λαού ακούνε τα μεγάλα συμφέροντα της χώρας και γι' αυτό έχουν λυσάξει μαζί μου. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ένας άνθρωπος που έρχεται από το εξωτερικό, ο οποίος επιφανειακά έπρεπε να ανήκει σε αυτούς, γιατί γυρνάει να τους εκθέσει και να τους κερδίσει. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι δεν κινητοποιούμαστε όλοι από το χρήμα. Υπάρχουν και άνθρωποι που κινητοποιούνται από τον συνάνθρωπό τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που αναζητούν ψυχική αυτοπραγμάτωση μέσα στην κοινωνία και τη συλλογικότητα. Κάθε φορά που ρωτάω τα μέλη μας, τι σημαίνει αριστερά. Η απάντηση είναι ένας αξιακός κώδικας, μια στάση ζωής για δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και προστασία στον αδύναμο. Αυτές οι αξίες με εκφράζουν πλήρως. Είναι κυριολεκτικά η ιστορία της ζωής μου. Μόνο που η ζωή μου εκτροχιάστηκε από τη διαπλοκή. Και αντί το μέλλον μου να καταδικαστεί από τις παθογένειες της πατρίδας μου, είχα μία διέξοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή τη χώρα, με βαθιά ριζωμένες ανισότητες, με πολύ προβληματική ιστορία στην γεωπολιτική, με έλλειψη εθνικού αισθήματος, πέρα από το αμερικάνικο όνειρο του πλουτισμού και του ατομικισμού. Και όμως, αυτή η προβληματική χώρα μου προσέφερε ένα πάτημα. Και αυτό ακριβώς είναι που λείπει εδώ. Είχα ένα πάτημα με ευκαιρίες να αποδείξω τον εαυτό μου. Ήμουν ακαδημαϊκός μετανάστης και μου έδωσε την ευκαιρία να αρχίσω από κάπου. Ενώ εδώ δεν δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στους νέους να αρχίσουν από κάπου. Και έτσι εκείνοι παίρνουν αναγκαστικά τον δρόμο της ξενιτιάς. Και έτσι χάνεται η ψυχή του τόπου, που τόσο δύσκολα επιστρέφει. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στον επιστήμονα να βρει δουλειά με το πτυχίο του. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στον αυτοαπασχολούμενο να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του βάσει της αποδοτικότητάς του. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στο μισθωτό εργαζόμενο να ζήσει με το μισθό που αντιστοιχεί στις ώρες της εργασίας του. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στον αγρότη να δει το μόχθο του να καρποφορεί. Δεν δίνουμε τέλος την ευκαιρία στον έντιμο επιχειρηματία να ρισκάρει με τους ίδιους κανόνες. Λέμε ότι η Ελλάδα είναι συντηρητική κοινωνία. Δεν ισχύει. Οι Έλληνες, στο σύνολό τους, είναι ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι με αγάπη για την ιστορία του τόπου τους και των πλησίων. Η Ελλάδα εντός των συνόρων είναι μια ψευτοσυντηρητική κοινωνία. Χρησιμοποιούμε την παράδοση εντός εισαγωγικών για να αναμοχλεύουμε ένστικτα διχασμού και μαζί με την ατομικοποίηση της κοινωνίας λόγω τεχνολογίας να προστατεύεται έτσι ένα οικονομικό κατεστημένο και ο νεποτισμός του. Εννοείται ότι με αυτόν τον τρόπο κρατάνε έξω όλα τα απόδημα παιδιά που σιγά σιγά φτιάχνουν οικογένειες και δύσκολα θα γυρίσουν στην πατρίδα τους.
Και έτσι η δεξιά καταφέρνει να κάνει το πιο ανθεληνικό πράγμα. Να ρημάζει έτσι διακριτικά και ύπουλα την ψυχική και πνευματική δεξαμενή του τόπου. Κρατώντας το ανθρώπινο δυναμικό μας έξω και ελέγχοντας συγχρόνως το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό μας. Πρόκειται για κοινωνικές χειροπέδες που πρέπει να σπάσουν. Κάπως πρέπει να σπάσουν. Και εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, έρχεται η στιγμή της ευθύνης. Κατεβαίνω για πρόεδρος της παράταξής μας, γιατί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δικαιούνται μια ευκαιρία στο δικό τους ελληνικό όνειρο. Αυτό είναι το όνειρο της ατομικής αυτοπραγμάτωσης με κοινωνική απελευθέρωση και πάντα με εντιμότητα. Έχουμε απέναντί μας ένα σάπιο κράτος και ένα δεξιό παρακράτος. Έχουμε απέναντί μας μια λερναία ύδρα. Και όσα άλλοι χαϊδεύουν τα κεφάλια της, εμείς πρέπει και μπορούμε να κάψουμε το κτίνος. Τώρα. Διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο πατριωτικό από το να προστατεύεις τις ζωές στον τόπο σου και να τους δίνεις έμπρακτα ένα έντιμο, ξεκάθαρο μονοπάτι στο ελληνικό όνειρο. Μόνον έτσι οι αγώνες της αριστεράς θα μετουσιωθούν στη χειραφέτηση της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα. Οι μηχανισμοί αυτοί, τα κεφάλια της λερναίας ύδρας, είναι απέναντί μας παντού. Έχουμε ολιγοπόλιο στο ρεύμα. Ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες. Κομματικά διορισμένους διοικητές νοσοκομείων. Ρουσφέτια σε σταθμάρχες. Πρέντατορ στα τηλέφωνά μας. Και καμένα δέντρα και ζώα στην αυλή μας. Φτάνει πια. Αυτό δεν είναι ελληνικό όνειρο. Αυτό είναι ελληνικός εφιάλτης. Το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη αυτόν τον ρόλο επιτελεί να κάνει τον κοινωνικό τροχονόμο με διαφορετικά όρια ταχύτητας για τους πάνω και τους κάτω, με διαφορετικούς κώδικες κυκλοφορίας για τους πάνω και τους κάτω, με μετατροπή των δικαιωμάτων σε κάτι που δεν είναι αυτονόητο, αλλά και πραγματεύσιμο. Εμείς θέλουμε προοδευτικές, ρίζοσπαστικές, μεγάλες λεωφόρους για όλους. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις των έντιμων ανθρώπων. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι, μέσα από το βηματισμό τους, μικρότερο στην αρχή, μεγαλύτερο και γρηγορότερο στη συνέχεια, με αυτόν τον τρόπο να εκπαιδευτεί και να μάθει κοινωνία. Αυτό είναι το δικό μου όραμα. Και σε αυτό το όραμα σας καλώ να συστρατευτούμε μαζί, μέσα από το κόμμα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, δεν έχει θέμα κανόνων. Έχει θέμα εσωτερικής δημοκρατίας. Και η μεγαλύτερη τομή που θα κάνω ως πρόεδρος θα είναι η άμεση επαφή με τα μέλη μας, με τις ομάδες μελών. Το βλέπετε, το κάνω ήδη. Οι οποίες θα γίνουν άμεσα εργοστάσια παραγωγής πολιτικής και αναμεταδότες πολιτικής σκέψης. Αρχίζοντας από τα προκριματικά ψηφοδέλτια παντού. Να είναι τα ίδια τα μέλη που θα αποφασίζουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές, δήμαρχοι και περιφερειάρχες τους. Δύναμη σε εσάς! Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να είναι ένα κόμμα του lobbying, το κόμμα των εσωκομματικών ανταγωνισμών, των προσωπικών εγωισμών και θα γίνει το κόμμα της κοινωνίας παντού. Και σε αυτή την πορεία θα είμαι μέσα στην κοινωνία, παροτρύνοντας και εξοπλίζοντας τα μέλη μας να συμμετέχουν στον κοινωνικό ιστό, στους συλλόγους, στις κοινότητες, στα επιμελητήρια, στα συνδικάτα, σε όλες τις οργανωμένες κοινωνικές δράσεις. Τα μέλη του κόμματος θα αισθάνονται ότι έχουν έναν προσιτό μαχητή δίπλα τους. Και θα το βλέπουν και στην πράξη. Θα επικοινωνούν και θα λαμβάνουν απάντηση από την ηγεσία του κόμματος.
έχει καταντήσει να είναι στίγμα το να είσαι Σιριζέος. Αλλά σας δίνω το λόγο μου ότι αυτό θα αλλάξει άμεσα. Διότι η δεξιά της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου πρέπει να ιτηθεί ιδεολογικά και πολιτικά. Πρέπει να βρει το μάστορά της. Εσείς θα μου δώσετε την εξουσιοδότηση. Εσείς θα μου δώσετε την δύναμη. Εσείς θα με ελέγχετε. Αλλά και εγώ, στο όνομα των λαϊκών αγώνων της αριστεράς και του καινούριου λαϊκού αγώνα που ξεκινάμε τώρα ενάντια στους μηχανισμούς, δεν θα ανεχτώ καμία κηδεμονία και καμία υπονόμευση από κανέναν. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν το γνωρίζω από τα γενοφάσκια μου. Γνωρίζω όμως ότι την Ελλάδα την χρεοκόπησαν τα κόμματα του άλλοτε κρατεού δικοματισμού. Γνωρίζω επίσης ότι όταν χρεοκόπησαν τη χώρα, συνεργάστηκαν αρμονικά για να εφαρμόσουν τις παράλογες πολιτικές λιτότητας. Και όταν απέτυχαν παταγωδώς, άφησαν την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα νέο ηγέτη να διαχειριστούν την χρεοκοπημένη χώρα. Τους έστησαν την παγίδα της αριστερής παρένθεσης. Όμως εκείνοι κατάφεραν να επιβιώσουν με τα λάθη και τις λιγορίες τους. Έκαναν δύσκολους συμβιβασμούς και έπραξαν το πατριωτικό τους καθήκον. Έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισαν το χρέος και άφησαν γεμάτα ταμεία που παρέλαβαν άδεια. Δυστυχώς, το παλιό σύστημα ανέκαμψε. Με τη βοήθεια της διαπλοκής και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έφτιαξαν την αντίστροφη εικόνα. Ο Αλέξης Τσίπρας, που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ήταν ο καταστροφέας. Και ο Μητσοτάκης, με όσους τα έβαλαν, όσους μας έβαλαν στα μνημόνια, ήταν ο άριστος. Στα δύσκολα, μετά την πρώτη οδυνηρή ήττα, στάθηκα δίπλα στον Αλέξη. Αλωνίσαμε κάθε γωνιά της πατρίδας μας μαζί. Δώσαμε έναν συγκινητικό αγώνα. Είδα από πρώτο χέρι ποιοι του στάθηκαν και είδα ποιοι αντιδρούσαν στο άνοιγμα στην κοινωνία, θεωρώντας το δεξιά απόκληση. Ξέρετε κάτι, δεξιά απόκληση θεωρούν οι ίδιοι σήμερα και τη δική μου υποψηφιότητα. Εμένα τον ίδιο. Αλλά είμαι ακριβώς το αντίθετο. Γιατί η δεξιά απόκληση είναι τελικά από ενθουσιασμό είναι, δεν πειράζει. Δεξιά απόκληση είναι τελικά ό,τι συμφέρει τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Δεξιά απόκληση είναι ό,τι θα κρατήσει το Μητσοτάκη στην εξουσία και το ΣΥΡΙΖΑ ακίνδυνο κομπάρσο. Ακίνδυνο για το σύστημα, για την ολιγαρχία που κατέχει και ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το λέω, ναι. Για την ηγεμονία Μητσοτάκη. Και αριστερή ριζοσπαστική απόκληση δεν είναι ό,τι εξυπηρετεί την ορθοδοξία της αριστεράς, αλλά ό,τι μπορεί να νικήσει τη δεξιά, ιδεολογικά και πολιτικά. Με κατηγορούν ότι είμαι στοιχείο μεταπολιτικής, της εποχής της επικοινωνίας και ότι δεν έχω ουσία. 2 μήνες τώρα όμως, χωρίς εμένα να διεκδικώ την Προεδρία, δεν άκουσα παρά ελάχιστα για την ουσία. Η δική μου πολιτική ουσία, λοιπόν, είναι πρώτα απ' όλα ότι δεν έκανα καμία συμφωνία για να είμαι υποψήφιος πρόεδρος με κανέναν. Δεν με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Για μένα επιφύλαξαν άλλη υποδοχή. Ότι είμαι πράκτορας των Αμερικανών, ότι είμαι φυτευτός του καπιταλισμού, ότι είμαι εκπρόσωπος της μεταδημοκρατίας. Για να τα λένε όλα αυτά, μάλλον κάτι φοβούνται. Και αυτό που φοβούνται είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναστηθεί.
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει ξανά τη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι θα πάψει το μονότονο επιχείρημα, τι διαμαρτύρεστε, 41%. Και ότι εγώ θα είμαι εδώ για να κάνω πράξη όσα δεν έγιναν από τον Αλέξη, όσα δεν τον άφησαν. Όχι να αποκαθιλώσω τον Αλέξη. Την επόμενη μέρα της εκλογής μου, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το 41% τελειώνει ως άλοθη και ως πραγματικότητα. Την επόμενη μέρα της εκλογής μου στην ηγεσία του κόμματος που αγαπάμε και το οποίο δουλεύουμε, ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ της σύγχρονης αριστεράς. Ανοιχτό στα μέλη του, στην κοινωνία, στη νέα γενιά, μέσα στα κινήματα, ενάντια στις αδικίες και στις ανισότητες. Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, για τον κόσμο της εργασίας, αλλά και της υγιούς επιχειρηματικότητας, για την υπεράσπιση της εθνικής μας ακεραιότητας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Αν θέλετε να γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ασφαλές λιμάνι της αριστερής καθαρότητας, μάλλον δεν είμαι η κατάλληλη υποψηφιότητα. Αν θέλετε ένα κόμμα που θα είναι μεταξύ 10 και 15% για να συνεργάζετε, προσφέροντας την αριστερή του καθαρότητα με το κεντροδεξιό ΠΑΣΟΚ, ώστε να φτιάξουμε μια δίθεν κεντρώα κυβέρνηση, μάλλον δεν είμαι εγώ ο καταλληλότερος. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αυταπάτες. Υπάρχει μόνο ο δρόμος της νίκης, της αυτοδύναμης νίκης. Ο Αλέξης έκανε το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο, μιλώντας για κυβέρνηση της αριστεράς, όταν όλοι γελάγανε. Ίσως ούτε κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ δεν το πίστευαν. Και ίσως να μην το ήθελαν κιόλας. Τώρα λοιπόν... αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θέλετε. Θέλετε να νικήσουμε. Τώρα λοιπόν και πάλι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο. Να μιλήσουμε για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να μιλήσουμε για αυτοδύναμη σύγχρονη αριστερά που θα καταλαμβάνει όλο το χώρο. Από την αριστερά ως το δημοκρατικό κέντρο. Η πρώτη φορά αριστερά έκανε το πρώτο βήμα. Συναντήθηκε με την ιστορία. Χτυπήθηκε λυσαλέα, λαβώθηκε. Η νέα φορά αριστερά είναι στις δικές μας πλάτες. Και αυτή τη φορά δεν θα ιτηθεί, θα νικήσει. Πάμε να χτίσουμε την σύγχρονη αριστερά. Πάμε να κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ νικητή και πάμε να κατακτήσουμε όλοι μαζί το ελληνικό όνειρο που αξίζει ο τόπος μας. Σας ευχαριστώ πολύ.